Σήμερα βιώνουμε κάτι καινούριο. Επειδή το υλικό φορτίο στην Αθήνα είναι πολύ αυξημένο, ελήφθησαν αυτά τα μέτρα. Πρέπει να περιορίσουμε άμεσα και γρήγορα τη μετάδοση του ιού και κυρίως των μεταλλάξεών του. Ως νομός, να σημειωθεί ότι έχουμε πολύ μικρό αριθμό θετικών κρουσμάτων. Ας κάνουμε λοιπόν υπομονή για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε το Πάσχα όλοι μαζί, δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος. Παράλληλα, τονίζει ότι συνεχίζονται στη Δράμα τα τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, ενώ σήμερα από το πρωί έως και το μεσημέρι, με τη συνδρομή της τροχέας Δράμας, γίνονταν τα λεγόμενα drive-through rapid test στο παλιό παγοποιείο της πόλης. Είμαστε σε ευχάριστη θέση ως Δραμηνή νομός Δράμας να έχουμε χαμηλά νούμερα θετικά όσο αφορά τα κρούσματα. Και δίνω και ένα νούμερο στον αέρα, να πω ότι το νούμερο τελευταία κυμαίνεται από 15 έως 30. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο μετά από αυτά που βιώσαμε ως Δραμηνή τους προηγούμενους μήνες. Και λέμε συνολικά, όχι για μία μέρα. Μιλάμε για μία εβδομάδα. Από Κυριακή σε Κυριακή, να βάλω και τα όρια τα χρονικά. Πέρα από εκεί λοιπόν, σήμερα βιώνουμε κάτι καινούριο. Είμαστε όντως στο κόκκινο, όχι στο βαθύ κόκκινο. Και αυτό γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει στην Αθήνα. Με αφορμή λοιπόν το γεγονός του υλικού φορτίου που έχει ξεφύγει στην Αθήνα και των κρουσμάτων, έχει μπει όλη η Ελλάδα σε αυτό το χρώμα, πλην κάποιων περιπτώσεων, περιοχών που είναι ιδιαίτερα το επιδημιολογικό φορτίο πολύ υψηλό. Εμείς λοιπόν εναρμονιζόμαστε με τη σημερινή κατάσταση και την καθοδήγηση της πολιτικής προστασίας που λέει ότι περιορίζουμε περιοριζόμαστε όσο αφορά στα ψώνια μας, όλα αυτά, τα ψώνια μας, τον περίπατό μας, την εκγύμνασή μας, τέλος πάντων, σε μία απόσταση 2 χιλιόμετρων από την κατοικία μας. Δεν μετακινούμαστε με ένα αυτοκίνητο να πάμε στο άλλο άκρο του νομού έτσι ώστε να κάνουμε τον περίπατό μας και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι είναι εδώ που φτάσαμε το αυτονόητο να περιορίσουμε άμεσα και γρήγορα την όποια εξάπλωση μετά και τα κρούσματα που βρέθηκαν όσο αφορά τη μετάλλαξη του ιού και είναι σημαντικό να κάνουμε λίγο υπομονή για ένα μικρό ακόμη διάστημα και νομίζω ότι θα έρθει η άνοιξη της απελευθέρωσης των πραγμάτων μαζί με την περίοδο που διανύουμε και θεωρώ ότι είναι λίγο πλέον το χρονικό περιθώριο του περιορισμού. Ας δείξουμε για μια ακόμη φορά νυφαλιότητα, ας εναρμονιστούμε με τα πρωτόκολλα που μας ζητάει η πολιτική προστασία και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε Πάσχα όλοι μαζί.